βρισκόμαστε εμείς εδώ και με τον κατατόπον αντιδήμαρχο και τον δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Καραγιώργο, για να στηρίζουμε την κινητοποίηση, διότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε όλο το επίπεδο του Δήμου. Αυτή τη στιγμή καθυστέρησα να σας μιλήσω γιατί μιλούσα με τον Λυκειάρχη του Προχώματος. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στο Γυμνάσιο Λύκειο Προχώματος. Το ίδιο έχουμε και στο ΕΠΑΛ Κουφαλίων. Το οποίο όλοι οι γονείς, όλοι οι σύλλογοι γονέων είναι έτοιμοι να κάνουν και εκείνη τις ανάλογες κινητοποίησεις. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη καθηγητών. Τα παιδιά βρίσκονται σε κατάληψη. Βρίσκονται μέσα στο δρόμο γιατί τα τμήματα είναι πολύ λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να έρχονται 2 ώρες και να φεύγουν. Τους στηρίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα θα είμαστε μαζί και κάτω που θα κατεβούμε στην δευτεροβάθμια να τους στηρίξουμε. Έχετε κάνει τις επαφές και με τη δευτεροβάθμια και με το Υπουργείο. Έχετε αιτηθεί να έρθουν καθηγητές να λειτουργήσουν τα πάντα. Τα πάντα. Έχει γίνει σχετική αλληλογραφία, αλλά είμαστε στην φάση που περίμενε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να στηρίξουμε και εμείς τους γονείς, διότι πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί. Είμαστε Οκτώβριος. Από πότε είστε στο περίμενε? Στο περίμενε είμαστε εδώ και 20 μέρες. Η πρώτη κινητοποίηση που έγινε ήταν από το Λύκειο του Αδέντρου. Μπορώ να σας πω περισσότερο από 20 μέρες, που ήταν η πρώτη επαφή που κάναμε με την περιφέρεια κάτω, όπου εκεί μας δώσαν κάποιες υποσχέσεις που στην πορεία δεν τηρηθήκαν. Σήμερα πώς θα κινηθείτε? Η επόμενη κίνηση θα είναι η διαμαρτυρία στις 2 η ώρα που θα έχουμε κάτω στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια, στον κύριο Κόψη. Και θα δούμε ύστερα, σε συνεργασία με το Σύλλογο και τους γονείς, και ίσως και σε επίπεδο Δήμου, τι άλλες κινητοποίησεις θα κάνουμε.